Λοιπόν, επιστρέφουμε αγαπητές φίλες και φίλοι. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ έτσι ευχάριστο το κλίμα εδώ μεταξύ και των συναδέλφων και των καλεσμένων. Γνωριζόμαστε από τα παλιά. Και πλέον συγκεντρωνόμαστε τα μεσημέρια εδώ στην Atlas τηλεόραση. Αυτός ήταν ο λόγος άλλωστε που είπαμε να θεσπίσουμε και πάλι, τώρα που τελειώνουν και τα μνημόνια, αγαπητέ μου κύριε Μπόλαρη, πάλι έτσι εκπομπές καλές με κόσμο κλπ. Βλέπετε, τόσο καιρό είχαν σταματήσει. Μεσημεριανάδικα και τα λοιπά, Θεσσαλονίκη ενημέρωση είχε τελειώσει. Γιατί η σημασία στον κόσμο να περνάμε ένα θετικό κλίμα. Θα περάσουμε το θετικό όπου χρειάζεται να περάσουμε. Την ψυχή. Όπου χρειάζεται να περάσουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Λαζαρίδη, βουλευτή των Εξαρτών Ελλήνων, ο οποίος είναι επίσης μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Το ότι είσαστε απέναντί μου, σας το είπα και κάνει καλό γιατί είστε περισσότερο ώρα στον αέρα, να ξέρετε. Γιατί πολλοί έρχονται λένε, μα γιατί εμείς από εκεί, γιατί εδώ χωράνε δύο και κάποιος είναι σε άλλο παράθυρο. Το λέω γιατί ορισμένοι νιώθουν ότι δεν τους κάνουν παρέα, αγαπητέ μου κύριε Λαζαρίδη. Δεν είναι αυτός ο λόγος, να ξέρετε. Αλίμονο και την προηγούμενη φορά εδώ καθόμουν στην ίδια θέση. Τι σας είπαν οι φίλοι, δεν σας είπαν περισσότερη ώρα από όλους φαινόσασταν. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν αξιολογήσαμε τον χρόνο, αλλά θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας καλησπερίσω. Και εσάς και όλους τους τηλεθεατές και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου σε εσάς, στο φιλόξενο κανάλι σας, αλλά και σε όλους τους τηλεθεατές, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαζαρίδη. Πάω γρήγορα στον Νίκο το Χιλαδάκη, ο οποίος είναι στην γραμμή, τον καλό συνάδελφο, ο οποίος παρακολουθεί, γιατί είναι και γνωρίζει την τουρκική γλώσσα, παρακολουθεί πολύ στενά όλα όσα αφορούν σε Ελλάδα και Τουρκία. Νίκο, καλησπέρα καταρχάς, καλή χρονιά σου εύχομαι. Καλησπέρα, καλή χρονιά και στους συμμετέχοντες στο πάνελ. Νίκο, δώσε μας λίγο το κλίμα. Τι λένε οι Τούρκοι τώρα εδώ και 72 ώρες μετά από αυτό το οποίο συμβαίνει. Κοιτάξτε, τις πρώτες μέρες που έγινε γνωστή η απόφαση για χορήγηση πολιτικού ασύλου στον Τούρκο αξιωματικό, ο τύπος ο τουρκικός ήταν πολύ επιθετικός. Μιλούσαν οι περισσότερες εφημερίδες για μεγάλο σκάνδαλο που θα το πληρώσει η Ελλάδα πολύ ακριβά. Στη συνέχεια, βέβαια, μετά την κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης να παραπέψει το θέμα στην δικαιοσύνη, κάπως μαλάκωσαν τα πράγματα. Πολλές εφημερίδες τονίζαν ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να αποδώσει τον αξιωματικό στην Τουρκία, κάτι το οποίο βέβαια δεν συμβαίνει. Αλλά το κλίμα εν γέννη γενικά τον τελευταίο καιρό, και επειδή παρακολουθώ χρόνια την τουρκική επικαιρότητα, δυστυχώς είναι πολύ ανθεληνικό. Θα τονίσω ότι για πρώτη φορά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν γίνει σημείο πολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ των τουρκικών πολιτικών κομμάτων. Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Στη δικιά μας τη χώρα έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Στην Τουρκία αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Και ακριβώς αυτή η εξέλιξη προκαλεί κάποια ανησυχία όσον αφορά τις προοπτικές των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Είχαμε και την πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν που πυροδότησε το κλίμα, διότι αντί να εξομαλύνει τα πράγματα δημιούργησε πιο εχθρικό ανθεληνικό κλίμα μέσα στην Τουρκία, διότι οι εφημερίδες γράφανε ότι η Ελλάδα καταπιέζει κατάφορα την τουρκική μειονότητα. Νίκο, συγγνώμη λίγο, θέλω λίγο μέσα στο εξής. Η αίσθηση που έχει δηλαδή η Τουρκία είναι ότι τελικώς θα εκδοθούν με κάποιον τρόπο και θα φτάσουν να δικαστούν στην Τουρκία αυτοί οι 8. Το πιστεύουν ότι θα αναγκάσουν την Ελλάδα, θα την πιέσουν ούτως ώστε αυτοί οι 8 αξιωματικοί να εκδοθούν. Και στην περίπτωση που τελικά, σύμφωνα με απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν εκδίδονται, υπάρχει προοπτική απέλασής τους και τότε πλέον θα πέσουν σαν ένα όριμο φρούτο στην Τουρκία. Είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που θυμίζει την υπόθεση Ωτσαλάν. Θέλω να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Μετά το αποτυχόν πραξικόπημα στην Τουρκία, έχει αρχίσει ένα κυνήγι μαγισσών και στις ένοπλες δυνάμεις. Μιλάμε για περίπου 40.000 στρατιωτικούς που κυνηγήθηκαν ως οπαδοί του Φετουλάχ Γκιουλέν, όπως κατηγορούνται και αυτοί οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί. Το σημείο εντοπισμού των οπαδών του Φετουλάχ Γκιουλέν στην Τουρκία γινόταν μέσω κινητών τηλεφώνων. Οι οπαδοί του Φετουλάχ Γκιουλέν, όπως ανέφεραν οι τουρκικές αρχές, είχαν ένα κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους που ονομάζεται Baylok. Εγώ θα ήθελα να αναρωτηθώ, εάν αυτοί οι αξιωματικοί που ήρθαν στην Ελλάδα είχαν κινητά τηλέφωνα, θα μπορούσε να ερευνηθεί μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, αν επικοινωνούσαν με αυτό τον κώδικα. Νίκο, αποδεικνύεται ότι ήταν οπαδοί του Φετουλάχ Γκιουλέν. Αν μου επιτρέπεις, επειδή ξέρω πόσο παρακολουθείς όλα αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται εκεί. Για τους Τούρκους, αυτοί οι 8 είναι δεδομένο ότι είναι πραξικοπηματίες ή τους θέλουν για να ψάξουν αντικειμενικά ή ξέρω εγώ με ποιον τρόπο. Τους θεωρούν δεδομένο. Αγαπητέ κύριε Βενιέρη, σήμερα έγινε γνωστό
ότι με τα επίσημα στοιχεία, μετά το πραξικόπημα, εκδιώχθηκαν ή συνελήφθηκαν 150 στρατηγοί, 4.630 αξιωματικοί, 2.167 υπαξιωματικοί, 1.250 λοχίες και 411 υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας. Είναι ένα κυνήγι το οποίο δεν έχει σταματήσει από τότε που έγινε το αποτυχόν πραξικόπημα μέχρι σήμερα. Καθημερινά διαβάζουμε για συλλήψεις αξιωματικών, δικαστικών, δικηγόρων, επιστημόνων, δημοσιογραφών και έχει γίνει ουσιαστικά η Τουρκία, που την παρακολουθώ επί χρόνια, μια απέραντη φυλακή, ενώ το κλίμα είναι πολύ πολύ πολλωμένο και το κυνήγι αυτό συνεχίζεται με πολύ άγριο ρυθμό. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για όσα μας είπες. Καλό σου απόγευμα. Για λίγο στον Σάββατο Καλεντερίδη, ο οποίος είναι στρατιωτικός αναλυτής και συγγραφέας, ζητήσα από εκείνον να είναι μαζί μας, γιατί, αγαπητέ κύριε Καλεντερίδη, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα εσάς και τους ακροατές σας και καλή χρονιά. Η υπόθεση θυμίζει ο λίγον από ο Τσαλάν, απλά δεν έχουμε την εξέλιξη του σεναρίου. Δηλαδή, λέγεται ότι θα επιχειρηθεί να φύγουν αυτοί οι 8 από την Ελλάδα, να πάνε σε μια άλλη χώρα και μετά να λύσει τις διαφορές η Τουρκία με την άλλη χώρα. Ναι, καταρχάς να πούμε το εξής για την υπόθεση των 8. Έχουν καταφύγει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες πολλές δεκάδες Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι σε βαθμό και θέση είναι πολύ ανώτεροι από αυτούς που κατέφυγαν στην Ελλάδα. Και όταν μιλάμε για πραξικοπηματίες, στην Τουρκία έχουν διασωθεί, έχει βρεθεί ο κατάλογος εκείνων που συμμετείχαν σε κεντρικό επίπεδο στο πραξικόπημα και εκείνων οι οποίοι θα αναλάμβαναν τις κρίσιμες θέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο είτε σε διάφορες άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Εδώ λοιπόν, οι άνθρωποι που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα είναι χαμηλόβαθμοι και εάν συμμετείχαν στο πραξικόπημα, συμμετείχαν γιατί συμμετείχε ήταν ο διοικητής τους, διέταξε κάποια στιγμή τις μονάδες να βγουν έξω από το στρατόπεδο και βρέθηκαν πλεγμένοι χωρίς να έχουν παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο στο πραξικόπημα. Άλλωστε, οι Τούρκοι δεν δίνουν στοιχεία στην ελληνική κυβέρνηση για να έχουμε και την ανάλογη, να έχουν και την ανάλογη αντιμετώπιση από τις αρμόδιες αρχές, είτε δικαστικές είτε διοικητικές. Εδώ, λοιπόν, ρωτήσω από την εμπειρία στα θέματα αυτά, αγαπητέ μου κύριε Καλεντερίδη, ποια είναι η λύση, νομίζετε? Μισό λεπτό, έχουμε χρόνο ή να είμαι συνοπτικός? Να είμαστε λίγο συνοπτικοί, όσο μπορείτε περισσότερο, λοιπόν, χωρίς να χάσετε την ουσία. Εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Γιατί η Τουρκία δεν δείχνει την ίδια συμπεριφορά σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και δείχνει για την Ελλάδα? Τη στιγμή που τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταφύγει πρέσβεις, στρατηγοί, ανώτατοι αξιωματικοί, έχουν πάρει άσυλο, δεν διανοείται να ασκήσει αυτή την κρατική τρομοκρατία που ασκεί στην ελληνική κυβέρνηση και στην Ελλάδα η Τουρκία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έγιναν λάθος χειρισμοί, αρχής γενομένης από την δήλωση, δεν έχει διαψευστεί και πιστεύω ότι δεν θα διαψευστεί, του Πρωθυπουργού ότι θα τους ότι θα τους δώσω σε 15-20 μέρες. Εκεί λοιπόν βρήκαν πάτημα οι Τούρκοι, θεώρησαν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι εφεκτική σε αυτό το είδος το χειρισμό και έχουν μετατρέψει αυτό το ζήτημα σε ένα εργαλείο άσκησης κρατικής τρομοκρατίας στη χώρα μας, το οποίο βλέπουμε τι αποτελέσματα έχει. Μάλιστα. Ρωτώ τον Σάββα Καλεντερίδη, υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός? Ακούστε, υπάρχει τρόπος. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ένοχη, γιατί δεν είναι ένοχη. Δεν τους καλέσαμε εμείς να έρθουν τους αξιωματικούς εδώ. Η Ελλάδα υποστήριξε τον Ερντογάν. Ήταν αντίθετη στο πραξικόπημα, το έκανε έμπρακτα, ήταν από τις πρώτες χώρες που το έχει ομολογήσει ο Ερντογάν. Από εκεί και μετά, όταν ήρθαν αυτοί οι 8 άνθρωποι εδώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να μετατρέψει το νομικό της σύστημα, το δικαϊκό της σύστημα, να το προσαρμόσει στις βουλές της Τουρκίας. Η Τουρκία έπρεπε, η Ελλάδα, να απαιτήσει από την Τουρκία να δείξει σεβασμό στο δικαϊκό μας σύστημα και αυτό θα είχε τελειώσει εκείνη τη στιγμή. Εγώ δεν μιλώ για ποιο είναι το επιθυμητό, ποιο είναι το εφικτό, τι μπορούμε να απαιτήσουμε. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το εφικτό. Η Ελλάδα να ορθώσει το ανάστημά της και να απαιτήσει από την Τουρκία να δείξει σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη και άρα στην ελληνική παροχή στρατιά. Ασύλου, όχι έκδοση, τι? Μα δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί έκδοση, αυτό έχει αποκλειστεί. Να άρα γίνει, παροχή ασύλου, πολιτικού ασύλου. Αυτό, ακούστε, αυτό ούτως ή άλλως, αν διαβάσετε τις 58 σελίδες, το σκεπτικό που έδωσαν άσυλο στον έναν, είναι συντριπτική
ή το σκεπτικό της δευτεροβάθμιας αρχής. Άρα είναι σίγουρο ότι θα το δώσουν σε όλους. Τώρα, να δούμε τι επιδιώκει να κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση με αυτή τη στάση, η οποία είναι ύξης αφήξης. Δηλαδή λέει, δεν θέλουμε να δώσουμε σε πραξικοπηματίες άσυλο, μα ποιος μας είπε ότι είναι πραξικοπηματίες, γιατί καταδικάζουμε τους ανθρώπους. Με ποιο δικαίωμα τους καταδικάζουμε, όποια θέση και να έχουμε. Λέει λοιπόν ότι δεν δίνουμε άσυλο σε πραξικοπηματίες, δεν είναι δεκτοί, ευπρόσδεκτοι οι πραξικοπηματίες, αλλά και δεν εκδίδονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μέση λύση είναι αυτή που είπατε στην αρχή. Θα αναζητηθεί ένας τρόπος να διωχτούν από την Ελλάδα σε μια τρίτη για χώρα. Για να λυθεί το πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και μιας τρίτης χώρας. Και, όχι, να λυθεί με εμάς. Και από εκεί και μετά η Τουρκία με αυτή την τρίτη χώρα να κατορθώσει, να τους πάρει ή τέλος πάντων να μην καταγραφεί, και αυτό είχε μεγάλη σημασία, ότι η Ελλάδα έδωσε άσυλο και δεν έλαβε υπόψη την τρομοκρατία, την κρατική τρομοκρατία που ασκεί η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας. Κύριε Καλλιερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας απόγευμα. Θυμίζω ότι ήταν παρόν σε εκείνη τη μεγάλη υπόθεση του Τσαλάνο, ο κύριος Καλλιερίδης. Κύριε Λαζαρίδη, έρχομαι σε εσάς, κλείνω το θέμα αυτό. Και έρχομαι λίγο στο θέμα των Σκοπίων, το οποίο είναι κυρίαρχο θέμα των τελευταίων ημερών. Είναι ξεκάθαρη η θέση του Πάνου Καμένου και των Ανεξάρτητων Ελλήνων ότι δεν θα δεχτείτε συμβιβασμό. Αλλά από την άλλη πλευρά αναζητούμε τους 151 οι οποίοι θα χρειαστεί να ψηφίσουν. Ο κύριος Βούτσης είπε ότι οι βουλευτές, ο καθένας ψηφίζει κατά μόνος του. Συνεπώς θα βρεθούν, αυτοί δεν είναι θέμα κομμάτων. Εσείς μέχρι πού προτίθεστε να τραβήξετε το σχοινί σε εισαγωγικά? Εμείς, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, είναι το όνομα Μακεδονία, δεν το δεχόμαστε ούτε ως συνθετικό. Οπότε νομίζω ότι είναι σαφής η τοποθέτηση του πρόεδρου μας, του Πάνου Καμένου, με το οποίο συμφωνούμε όλοι οι βουλευτές. Και κατά καιρούς έχουν κάνει δηλώσεις όλοι οι βουλευτές μας και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Κατσίκης και ο Δημήτρης ο Καμένος. Όλοι, ο Δημήτρης όλοι ο Καμένος, πολύ αυστηρή δήλωση. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το δεχτούμε ούτε ως συνθετικό, ούτε ως γεωγραφικό προσδιορισμό. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποια ονομασία? Η Νέα Δημοκρατία, αν μου επιτρέπετε κύριε Βενιέρη, μισό λεπτάκι μονάχα και είμαι στη διάθεσή σας. Κάτι το οποίο, ξέρετε, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν το έχει κάνει σαφές, ούτε έχει πάρει θέση. Στο παρελθόν βέβαια και η κυρία Μπακογιάννη, αλλά και γενικά είχαν τη διάθεση οι κύκλοι γύρω από την οικογένεια Μητσοτάκη να μιλούν ότι μπορούμε να δεχτούμε τη σύνθετη ονομασία, είτε ως γεωγραφικό προσδιορισμό, είτε εν πάση περιπτώσει να είναι σύνθετη η ονομασία και ας έχει μέσα τον όρο Μακεδονία. Αυτό μας βρίσκει απόλυτα, απόλυτα αντίθετο σε εμάς. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο, λέγεται, γράφεται, δεν θεωρώ ότι έχει βάση βεβαίως, δεν μπορώ να ξέρω αν θα έχει μάλλον έχει βάση, Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία, αλλά το αφήνω λίγο στην άκρη και ρωτώ τον Λαζαρίδη, τον Γιώργο Βουλευτή Ανέλ. Υπάρχει κάποιο όνομα το οποίο σας έγινε γνωστό και ο κύριος Βούτσης δήλωσε, μάλλον ο κύριος Κοτζιάς δήλωσε χθες ότι η πρόταση τελικώς θα είναι μια καλή λύση? Όχι, δεν άκουσα εγώ τίποτα, δεν έχει υποθεί τίποτα. Ξέρετε, όλα είναι υπό διαπραγμάτευση, αλλά αυτό σας λέω είναι το βασικό στοιχείο. Το ότι μπορούμε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε τα ονόματα που θα βάλουν στο τραπέζι, αλλά μακριά από το Μακεδονία. Μάλιστα. Σε καμιά περίπτωση δεν δεχόμαστε το Μακεδονία, το επαναλαμβάνω, ούτε ως συνθετικό, είτε ως γεωγραφικό προσδιορισμό, είτε όπως μπορεί αλλιώς να παρουσιαστεί. Κύριε Μπόλαρη, ρωτώ εσάς, υπάρχει κάποια πρόταση για την οποία σας προειδέασε στο περίπου ο κύριος Κοντζιάς και δήλωσε χθες ότι η πρόταση τελικά θα είναι πολύ καλή? Όχι. Η διαπραγμάτευση γίνεται στο επίπεδο της κυβέρνησης, του Υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογο. Νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία ενημερώνονται και γείτονες και γειτονικές χώρες. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε άπαξ διαπαντός πώς με το γειτονικό κράτος, το οποίο είναι στην οικονομική ζώνη ενδιαφερόντων της χώρας, και στην εθνική ζώνη ενδιαφέροντων, πρέπει να λύσουμε άπαξ διαπαντός τις όποιες βλέψεις, αλυτρωτισμούς και εθνικές και εθνοτικές επιδιώξεις
προπαγανδίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η ονομασία είναι υπόστρωμα όμως, έτσι, αν φυσικά το βάζεις σε αυτή τη βάση. Φυσικά δηλαδή είναι. Το Μακεδονία, το φυσικά Μακεδονικό. Είναι, φυσικά είναι υπόστρωμα. Μετά ο και η ονομασία και, και η γλώσσα κτλ. Εσείς κύριε Μπόλαρη, θα δεχθείτε όρο, παράγωγο, συνθετικό. Έκανα λοιπόν μία τοποθέτηση και είναι δημόσια. Έχει γραφτεί σε Αθηναϊκή Εφημερίδα και είπε πως επειδή γινόταν συζήτηση για τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, είπαμε ότι δεν μπορεί ο προσδιορισμός να είναι τέτοιος που να αφήνει ανοιχτές αλυτρωτικές βλέψεις. Δηλαδή, κυκλοφόρησε το θέμα Άνω Μακεδονία. Αυτό το ζήτημα, η Βόρεια Μακεδονία, αυτά τα ζητήματα τα ξέρουμε στη διεθνή πρακτική. Υπάρχει η Βόρεια Κορέα, η Νότια Κορέα, το Βόρειο Βιετνάμ, το Ανατολικό Βιετνάμ, Νότιο Βιετνάμ, η Ανατολική Γερμανία, η Δυτική Γερμανία. Αυτά είναι απαράδεκτα σαν βάση συζήτηση. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι από κάτω είναι ένας λαός, οι Κορεάτες, που για λόγους ιστορικούς, ιδεολογικούς, τεχνικούς, γεωστρατηγικούς έσπασαν στα δύο. Άρα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αφήνουμε τέτοιες ανοιχτές πόρτες. Το ζήτημα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όπως οι βόρειοι γείτονές μας θέλουν να προσδιορίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό, έτσι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το δικό μας δικαίωμα για το δικό μας να μην θίγεται ο δικός μας εθνικός αυτοπροσδιορισμός. Είναι απλή ιστορία. Επειδή είμαστε πλέον, τουλάχιστον εγώ είμαι σύλληξη πλέον. Έτσι, μπορεί να φαίνομαι νεότερος όπως μου λέτε, αλλά δόξα τα χρόνια μου τα έχω. Πείτε μου λίγο, εγώ τι πρέπει να καταλάβω όταν ο Μάθιου Νίμιτς λέει ότι έχουμε καταλήξει, όταν ο Κοτζιάς λέει ότι η λύση θα είναι καλή. Πώς μπορώ εγώ να δεχθώ ότι δεν έχετε καταλήξει? Εγώ, λοιπόν, δεν έχουν καταλήξει, να μην εγώ, πω έχετε καταλήξει. Συγχωρείτε, δεν είπα ότι δεν έχουν καταλήξει. Είπα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, εγώ προσωπικά, δεν έχουμε ενημέρωση μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Πρέπει να πω, πριν πάω στον κύριο Ορφανό, πρέπει να πω ότι βρέθηκε ο απομηχανής Θεός, ο οποίος διευκολύνει πάρα πολύ τον σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Πάνου Καμένου, αγαπητέ μου κύριε Λαζαρίδη, και λέγεται βουλευτές άλλων κομμάτων. Μεταξύ αυτών ο κύριος Δανέλης. Σπύρος Δανέλης, βουλευτής παλαιά στον συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου, μετά με το Πασόκ ευρωβουλευτής και τελευταία με το Ποτάμι βουλευτής. Τον οποίο καλέσαμε σήμερα το πρωί στον Focus FM στο ραδιόφωνο και μας είπε τα εξής πολύ ενδιαφέροντα για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Από το 92 και ύστερα, η δημόσια θέση μου είναι ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει το θέμα με την γέννησή του με μια κοινά αποδεκτή σύνθετη ονομασία που θα είναι για όλες τις χρήσεις. Ναι. Δεν είπα ποτέ για δημοκρατία της Μακεδονίας. Συμμετέχοντας τότε στο μέτωπο λογικής του αξέχαστου Λεωνίδα Κύρκου, λέγαμε ότι η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική και ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, διότι το πραγματικό μας πρόβλημα στην εξωτερική μας πολιτική δεν είναι η Φύρομ, το πραγματικό μας πρόβλημα είναι η Τουρκία. Θα είχαμε κάθε λόγο από τότε να θέλαμε μια γειτονική χώρα που θα στέκει στα πόδια της και έπρεπε να τη βοηθήσουμε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια να έπαιρνε δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ανακόψει ένα πραγματικά υπαρκτό αλυτρωτισμό που είναι εκείνος της Αλβανίας, της Μεγάλης Αλβανίας. Όμως, επί της ουσίας, νομίζω ότι είναι αστείο να θεωρούμε ότι μπορεί κανείς σοβαρά να πιστέψει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος, ο Αριστοτέλης ήταν Σλάβοι. Η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών του ΟΗΕ τους έχουν αναγνωρίσει με το όνομα σκέτο, με το σκέτο όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας και είναι Μακεδόνες. Έτσι από τότε, από τις αρχές του 90. Δεν καταφέραμε τίποτα δηλαδή επί της ουσίας. Από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι κανέναν απασχολεί όλη αυτή η ιστορία. Δεν μας απειλούν εκείνοι. Η διείσδυση των ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων, κυρίως από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, ήταν τεράστια, ήταν ουσιαστικά, ήταν η Φύρομ ήταν μια δική μας ενδοχώρα οικονομικά. Δεν είναι καθόλου σαφές ότι είναι σώφελός μας να εξακολουθούμε να εμποδίζουμε την ένταξη της Φύρομ στο ΝΑΤΟ. Άρα μη θεωρούμε ότι οι πιέσεις που μας ασκούνται δεν θα έχουν και συνέπειες. Mm-hmm. Πρέπει να κλείνουμε τα μέτωπα και ιδιαίτερα τα μέτωπα τα οποία δεν έχουν υπόσταση. Να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία, γίνουμε σοφότεροι. Το λάθος ήταν δικό μας αυτό, εννοείται από την αρχή που του δώσαμε τη διάσταση. Εμείς είμαστε ο ισχυρός τότε παράγοντα. Και τότε μπορούσαμε, αν δεν είμαστε απόλυτοι, θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε τότε τη σύνθετη ονομασία. Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο, από τον βουλευτή του στο ποτάμι. Έλεγα κύριε Λαζαρίδη ότι τελικώς βρέθηκε ο απομηχανής Θεός, για να θυμηθούμε και την αρχαιότητα, την ιστορία μας.
γιατί δίνει μια μεγάλη ανάσα στον Πάνο Καμένο να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε και να μην δημιουργήσει ενδεχομένω ζήτημα στους 151 οι οποίοι θα απαιτηθούν αν το θέμα που θα έρθει κάποια στιγμή για κύριο στη Βουλή. Αν μου επιτρέπετε. Ένα σχόλιο κύριε, μόνο γι' αυτό για να πάω στον κύριο Φανό που το χρωστάω. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Βενιέρη. Βεβαίως. Από μηχανής θεός για ποιον? Μάλλον για τους Σκοπιανούς. Γιατί οι απόψεις τις οποίες κατέθεσε ο συνάδελφος, ο κύριος Βενιέρης, ο συνάδελφος από το Δανέλης. Ποτάμι. Δανέλης. Ο κύριος. Συγγνώμη κύριε Βενιέρη. Δεν πειράζει. Ο κύριος Δανέλης. Λοιπόν, ήταν οι απόψεις οι οποίες εξυπηρετούν τα Σκόπια. Και έκανε μια αναφορά στο 90 και το 93. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τη ζημιά στην του πατρίδα μας? Του είπα και εγώ, πρέπει να σου πω, γιατί αυτό είναι απόσπασμα της τηλεφωνικής συνέντευξης. Ναι. Του είπα και εγώ ότι με τον τρόπο που στέκεται και βιάζεται, ουσιαστικά δίνει δικαίωμα σε ακραίους κύκλους των Σκοπιανών να πούνε, κοίταξε να δεις, ακριβώς. Εκεί υπάρχουν πρόθυμοι να συνενέσουν σε ακριβώς. Κάτι που μας εξυπηρετεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτά ακούγανε και τότε το 90-93, για να θυμηθούμε ότι κάποιοι λέγανε από εδώ, από την Ελλάδα, ότι σε 10 χρόνια θα το ξεχάσουμε κτλ. Και δόθηκε τότε η δυνατότητα στους Σκοπιανούς, η σκέψη, η φαντασία ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτούς τους κύκλους που είχαν μια διαφορετική άποψη για να μπορέσουν να περάσουν το δικό τους. Πράγματι θα μπορούσε να λυθεί από τότε. Αλλά αν είχαμε μια ενιαία, μια συμπαγή εθνική γραμμή τότε, όλα τα κόμματα. Μάλιστα, αγαπητέ κύριε Ορφανέ, είναι σαφές ότι υπάρχει ένα ζήτημα στη συγκυβέρνηση. Η ΑΝΕΛ είναι κάθετη κατηγορηματική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δεν ξέρουμε σε ποια πρόταση θα καταλήξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά και από την αντιπολίτευση, πόσο σαφής είναι η άποψη? Η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές τι θα κάνει? Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα πει όχι, θα πει ναι, θα ρίξουμε κι άλλο νερό στο κρασί όπως κάναμε το 2007 και έπειτα. Θα ζητήσουμε να γίνει μια καινούρια συνάντηση, σύσκεψη από τον Πρόεδρο? Τι ακριβώς θα γίνει? Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Εκείνο τι που πρέπει μπορώ, να γίνει. Ναι, εκείνο που μπορώ να εκφράσω είναι ότι για μια ακόμη φορά το εσωτερικό μέτωπο δείχνει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε ένα σοβαρό θέμα όπως είναι η ονομασία του γειτονικού κράτους των Σκοπίων, και το οποίο σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Δανέλης επηρεάζει άμεσα την λειτουργία της χώρας, όχι σήμερα, όχι αύριο, μπορεί να γίνει σε 50 χρόνια, εάν τους δώσουμε εργαλεία τα οποία με διευκολύνει, σε βάθος του χρόνου. Διευκολύνει το ενδεχόμενο να υπάρχουν 3-4 ακόμη βουλευτές, 5 δεν ξέρω πόσοι χρειάζονται, 6. Όχι, δεν διευκολύνει. Γιατί θα περάσει η συμφωνία είναι, από τη Βουλή. Ναι, και πώς θα ξέρουμε ότι αυτή η συμφωνία είναι αυτή που εγώ λέω στο μυαλό μου ότι είναι η πιο ικανοποιητική? Όχι, λέω γενικά, αφού υπάρχει ένας, με βάση τα μαθηματικά θα υπάρξει και δεύτερος. Από τη στιγμή όμως που δεν είναι η κυβέρνηση, δεν είναι το σύνολο της κυβέρνησης, δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβερνητική πρόταση, τα πράγματα είναι πολύ ιδιόρυθμα. Είναι πολύ ιδιόρυθμα. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι φέρνω μία πρόταση, την φέρνει ο Υπουργός Εξωτερικών, η κυβέρνηση? Ποια κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση αποτελείται και από υπουργούς οι οποίοι ανήκουν στους ανεξάρτητους Έλληνες. Συνεπώς, υπάρχει ένας διχασμός μέσα στην κυβέρνηση. Το δεύτερο σημείο. Είστε βέβαιος ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα συνεννούσαν σε μία ονομασία? Θα καταλήξω, η οποία... Εγώ δεν φοβήθηκα να πω την άποψή μου και σε πιο δύσκολες στιγμές. Ούτε τώρα θα κρατήσω λόγια για το μέλλον. Θα σας πω την άποψή μου έτσι όπως την αισθάνομαι. Εάν αυτή η συμφωνία, η συζήτηση που γίνεται, δεν περιέχει μέσα ένα σύνολο από δράσεις, δηλαδή ένα πακέτο που αφορά τον πολιτισμό, αφορά την παιδεία, αφορά όλα εκείνα τα οποία μιλάνε για αλυτρωτικά σχέδια της γειτονικής, σε εισαγωγικά, Μακεδονίας, και τα βιβλία στα σχολεία, τα αγάλματα ή όλο εκείνο το πλέγμα της μακεδονικής γλώσσας, αυτά πρέπει να είναι ένα πακέτο. Δεν είναι το όνομα. Είναι το όνομα, αλλά δεν είναι μόνο το όνομα. Δεν ξέρω, θα κάναμε λίγο μαντάρα σήμερα το πρωί. Πήρα ένα κρατή τηλέφωνο, αγόρασε μια συσκευή. Ακούστε τι έπαθε ο άνθρωπος. Αγόρασε μια συσκευή, ένα τηλέφωνο. Ασύρματο για το σπίτι. Και λέει, μου λέει, άνοιξα κύριε Βενιέρη να δω, λέει, το εγχειρίδιο χρήσης. Είχε, ξέρω εγώ, αγγλικά, είχε γερμανικά, είχε ρωσικά, είχε τουρκικά, είχε μακεδονίτικα, μακεδόνσκι, δεν είχε ελληνικά. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έμεινα... υπάρχουν δυνάμεις εξωτερικές. Χλώμιασα. Γνωστό είναι το θέμα του Σόρος. Ναι, εντάξει, είπα και εγώ, μπορεί να είναι τα Σκόπια να κατασκευάσουν. Τα οποία φροντίζουν να προεκτείνουν τα δικά τους συμφέροντα, αλλά εδώ μιλάμε για τη χώρα μας και το τι θα κάνουμε εμείς. Εγώ έχω πει, έχω το πιστεύω. Εάν εμείς δεν τους αναγνωρίσουμε ποτέ,
Ποτέ δεν θα γίνουν Μακεδονία. Θα κλείσω με αυτό με τον στην κύριο Μπόλαρη. Στην ουσία θα ήθελα να βρούμε μια λύση και λέω προς Θεού απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο κύριος Μπόλαρης ας το στείλει παραπάνω αν μας παρακολουθεί κανένας να μην κάνουν καμία κίνηση πριν υπάρξει οριοθετημένη πρόταση αποδοχής από την πλευρά των Σκοπίων. Θέλω να υπενθυμίσω 25 χρόνια δεν έχουμε καμία θέση δική τους ποτέ. Μόνο εμείς κινούμαστε, θα κάναμε και εκείνο, θα κάναμε και τ' άλλο. Ωραία. Θα κάνουν εκείνοι τώρα. Ωραία. Κύριε Μπόλαρη, θα ολοκληρώσω με εσάς. Επειδή μου γράφει κάποιος φίλος, κοιτάω τον υπολογιστή με τα γυαλιά. Δεν κάνω κάτι άλλο, γιατί αυτή την κίνηση την κάνω συχνά. Κοιτάω τον υπολογιστή για να δω και τα μηνύματά σας είναι αρκετά. Αγαπητέ μου κύριε Μπόλαρη, γιατί πρέπει να πω σε τηλεθεάτρες, τηλεθεατές, ότι απευθείας η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω του Facebook, της σελίδας της Atlas TV. Οπότε μπορείτε να την παρακολουθείτε και ιντερνετικά. Κύριε Μπόλαρη, πείτε μου λίγο. Αυτοί οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έτσι και σας κοιτώ στα μάτια, είναι οι Σκοπιανοί, οι οποίοι θέλουν στη σύνοδο το καλοκαίρι του ΝΑΤΟ να γίνουν μέλος. Όπως και οι Αμερικανοί. Αφού αυτοί έχουν το μεγάλο ζόρι, γιατί εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τους ανοίξουμε το γήπεδο. Θα τους πούμε ξεκάθαρα. Θέλεις, κύριε Τραμπ, να τους βάλεις στο ΝΑΤΟ. Οκ. Θέλετε να μπείτε στο ΝΑΤΟ. Οκ. Το όνομα είναι αυτό και τέλος. Μπείτε και είμαστε μαζί. Γιατί καθόμαστε και το συζητάμε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν. Έχουμε άλλο ζόρι εμείς. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το ανοίξατε, αυτό ήθελα να πω. Στην καταληκτική τοποθέτηση ότι έχουμε μείζωνα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα στα Βαλκάνια. Είναι απολύτως σαφές. Και είναι σαφές ότι υπάρχει η προθυμία και η θέληση και η επίγουσα θέληση, να το πούμε, από τα Σκόπια να ενταχθούν και στο ΝΑΤΟ και μετά να κάνουν και βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη συζήτηση, η Ελλάδα τους έχει στείλει ξεκάθαρο μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι όπως θέλετε να σας σεβαστούμε, έτσι θα μας σεβαστείτε. Αυτό σημαίνει διεθνές δίκαιο, αυτό σημαίνουν διεθνείς συνθήκες. Θέλετε δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, σεβαστών. Δεν θα προσβάλλετε το δικό μας δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Αυτή η συζήτηση λοιπόν γίνεται από την κυβέρνηση, αυτή η συζήτηση θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν πολύ καλές ενδείξεις, το γεγονός ότι αυτά τα γάλματα που δείχνει τόση ώρα η τηλεόραση, τα έχουν κατεβάσει. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει τη μεγάλη πρόκληση στο αεροδρόμιο. Ναι, να μπουν στο ΝΑΤΟ. Πότε τα κατεβάσανε, λοιπόν, κύριε Μπόλαρη. Τώρα τα κατεβάσανε. Πότε, δεν τα κατεβάσανε. Λοιπόν, καλά. Θα. Έχει δεσμευτεί να τα κατεβάσουν. Καλά, ναι. Κατεβάσουν. Τίποτε δεν κατεβάσανε. Λοιπόν, αλλάξαν το όνομα στο αεροδρόμιο. Και είμαστε σε μια διαδικασία, η οποία διαδικασία για την Ελλάδα, εγώ ξέρετε, σας άκουγα που λέγατε ότι ο κύριος Δανέλης πρόθυμος τα λοιπά, η πρόκληση για την Ελλάδα είναι να υπάρξει συνένεση για να έχουμε μία λύση η οποία είναι εθνικά αποδεκτή. Τέτοια που δεν φύγει τον δικό μας εθνικό δικαιοδοσίδιο. Περιμένει ο κόσμος με πολύ μεγάλη αγωνία. 10 δευτερόλεπτα εγώ. Κανονικά ο κ. Ζαζαρίδης δικαιούται, αγαπητέ. Και εγώ όμως θέλω 10 δευτερόλεπτα. Θα πάρει τον χρόνο του κ. Σοβασίδη. Μία παρένθεση για τα αγάλματα. Για τα αγάλματα θέλω να κάνω. Μου είπε ένας φίλος που πρόσφατα είχε πάει και πάει συχνά εκεί στα Σκόπια. Ενώ αυτό το άγαλμα που δείξατε, τον έφηπο, ο οποίος είναι, γράφαν από κάτω οι Σκοπιανοί, Μέγας Αλέξανδρος, τώρα αλλάξανε το ταμπελάκι και γράφουν αρχαίος πολεμιστής. Εντάξει, καλά, και είναι μέσης, να πω τα 10 δευτερόλεπτα μέσα στις προθέσεις τους είναι να το κατεβάσουν το, ωραία, να το κατεβάσουν το άγαλμα. Για να έχουμε να μιλήσουμε κι άλλοι παλιότερα, θα σας ξανακαλέσουν. Ναι, ναι. Κύριε Ορφανή, ευχαριστώ πάρα πολύ. 10 δευτερόλεπτα, να πω το εξής, ότι η χώρα μας, κινούμενη ορθά, προσπαθούμε τους γείτονές της να έχει καλές σχέσεις. Το κάναμε την Αλβανία. Υπήρξαν πολλοί που ενίσχυσαν τον Έντι Ράμα να εκλεγεί γιατί θα ήταν. Και ο Έντι Ράμα κάνει τις μεγαλύτερες επιθέσεις στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι τίποτε δεν ισχύει όταν είναι στα λόγια, ισχύει όταν το δούμε γραπτό. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους τρεις. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους σας. Εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε και όλα. Κύριε Λαζαρίδη, να είστε καλά. Εμείς επιστρέφουμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι ο Γιάννης ο Σοπασής, όπως κάθε Τετάρτη. Η κάρτα με τα τηλέφωνα για να ζητήσετε απαντήσεις σε ερωτήματα που θέλετε να του θέσετε είναι αυτή. Σημειώστε το τηλέφωνο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και το ξέρω. 2310 501 006. Τον περιμένω σε λίγο για να τα πούμε.